Περισσότερα από 200 κιλά μπακαλιάρο τηγάνισαν χθες οι Τηλισσανοί, αναβιώνοντας και φέτος τα έθιμα της γιορτής του πολιούχου του χωριού Αγίου Νικολάου. Πόσα κιλά μπακαλιάρο έχετε ετοιμάσει? Στα 250. 250 κιλά? Ναι, 250 κιλά. Ξαλμυρίζεται βέβαια μέρες πριν. Το έθιμο του μπακαλιάρου που τηρείται ευλαβικά τα τελευταία χρόνια προέρχεται από το παρανόμι των κατοίκων του χωριού. Την κατοχή, οι άνθρωποι φτωχοί εδώ και με ειδικές συνθήκες. Είχαμε πολλά αχινοπόδια στις πλαγιές του βουνού. Κατεβαίνανε με τα γαϊδουράκια τους, πηγαίνανε στις αστικές συνοικίες του Ηρακλείου και στους προύχοντες, προκειμένου απλώς να πουλήσουν το χινοπόδι, ο προσάναμα στα τζάκια τους. Και εν συνεχεία ήταν ο φτωχό μπακαλιάρος, γιατί τώρα είναι ακριβώς. Και παίρνανε και το φτιάρι, το κρεμούσανε στο σωμάρι του αλόγου, του γαϊδάρου και ερχότανε. Και από εκεί επικράτησε ότι μπακαλιάρι, διότι πάντοτε οι περισσότεροι χωριανοί ήταν με τα υποζύγια, τα οποία πηγαίνανε και μπλούσανε τα χινοπόδια στο Ηράκλειο. Και από εκεί επικράτησε τον μπακαλιάρο και μας βρίσκει βέβαια και στους μπακαλιάρους εδώ. Οι Τηλισσανοί, ακομπλεξάριστοι, φαίνεται να διασκεδάζουν με αυτό και μάλιστα τείνουν να το αντιστρέψουν από παρατσούκλι σε συγκριτικό πλεονέκτημα. Θυμάμαι νηστικές σημαδέσματα, ένα από αυτό είναι ο μπακαλιάρος, με λάχανο, με πατατόφτη, βεγγές. Είναι πολλά χρόνια το έθιμο αυτό. Στη χάρη του Αγίου Νικολάου, ο πολιούχος του χωριού μας, όσοι άνθρωποι έχουν εδώ, πίνουν το κασάκι τους, πίνουν το μεζεδάκι τους. Ανάμεσα στον μπακαλιάρο, τη σκορδαλιά και το καλό κρασί, ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του Δημοτικού Σχολείου και του Νηπιαγωγείου Τηλίσου διοργάνωσε παζάρι με χειροποίητες κατασκευές και στόχο να καλύψει εν ώψη Χριστουγέννων τις ανάγκες των μαθητών. Κάνουμε το παζάρι, το οποίο θα καλύψει ανάγκες και δώρα των παιδιών του Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Τηλίσου.